Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, για χαρά. Περιμένουμε γιατί είμαστε πάρα πολλοί, είναι πάρα πολύ ο κόσμος και απ' έξω. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε. Μέχρι να τακτοποιηθείτε, θα υπάρξει και χρόνος με τις ομιλίες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για την πλήρη σύψη του αστικού πολιτικού συστήματος, αλλά και την ανάγκη ισχυροποίησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας από τα παζάρια που βλέπουμε όλες τις τελευταίες μέρες, που όλοι παρακολουθείτε, τις μετεγραφές που γίνονται με πολύ μεγάλη ευκολία από το ένα κόμμα στο άλλο, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είναι και τόσο μεγάλες οι διαφορές τους. Είναι πολλά αυτά που τους ενώνουν και είναι πολύ περισσότεροι οι λόγοι που έχει ο εργαζόμενος λαός για να τους καταψηφίσει και να δώσει την ψήφο του στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στη λαϊκή συσπήρωση, σε όλες τις κάλπες, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν πολύ νωρίτερα από ό,τι και οι ίδιοι δηλώνουν και υπολογίζουν. Τα τελευταία χρόνια αποδείχθηκε με τραγικό τρόπο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ανακούφιση χωρίς σκληρό αγώνα. Αποδείχθηκε με πολύ τραγικό τρόπο ότι η εναλλαγή των κυβερνήσεων μέσα στα τείχη των καπιταλιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δρόμου που υπηρετεί λίγους επιχειρηματικούς ομίλους, φέρνει μόνο νέα δεινά, φέρνει νέα μνημόνια, φέρνει νέες περικοπές, φέρνει νέες βάσεις του θανάτου, φέρνει νέες περιπέτειες. Έχει έρθει η ώρα να σηκώσουμε ανάστημα, να πούμε φτάνει ως εδώ, τραβάμε μπροστά, μαζεύουμε δυνάμεις, δίνουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται. Τι άλλο μπορεί να περιμένει για να δει ο εργαζόμενος λαός που νιώθει προδομένος? Τι άλλο έχει να περιμένει ο κόσμος που νιώθει αριστερός, ριζοσπάστης, αγωνιστής? Τι άλλο έχουν να περιμένουν άνθρωποι με διαδρομή στο εργατικό λαϊκό κίνημα, με ιστορία στους αγώνες αυτού του τόπου? Τις προηγούμενες εβδομάδες ζήσαμε τις βραβεύσεις αυτής εδώ της κυβέρνησης, τις βραβεύσεις του Πρωθυπουργού του Τσίπρα, από ποιον άλλο, από τον ΝΑΤΟ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Αμερικανό πρέσβη, συγχαρητήρια τηλεγραφήματα από τον Τραμπ, ναι, από τον Αμερικανό πρόεδρο, για το ρόλο που έχουν, για το ρόλο που έχουν παίξει όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχει στον κόσμο άλλο κόμμα που αυτοαποκαλείται αριστερό και είναι με τον ΝΑΤΟ? Υπάρχει άλλο κόμμα στον κόσμο που αυτοαποκαλείται αριστερό και έχει βραβευτεί από τον ΝΑΤΟ και τον Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο που έχει στηρίξει ακόμα και Ku Klux Klan? Δεν είναι υπερβολή ούτε σχήμα λόγου όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέχθηκε για να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Αυτή είναι ακριβώς τη δουλειά που, αν και ήθελαν, δεν μπορούσαν να κάνουν οι προηγούμενοι εξαιτίας της πολιτικής φθοράς που είχαν για το κακό που είχαν κάνει. Αυτή η συσσωρευμένη πείρα όμως των τελευταίων χρόνων δεν πρέπει να πεταχτεί. Φίλες και φίλοι, την ίδια πείρα έχουν και οι εργαζόμενοι από την διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στην περιφέρεια της Αττικής. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε βέβαια για το έργο που έχει κάνει η Ρένα Δούρου. Η ίδια το χαρακτηρίζει αθόρυβο. Το χαρακτηρίζει αθόρυβο γιατί είναι και αθόρυβο, είναι και ανύπαρκτο. Όμως βάλθηκαν να το διαδώσουν, δημιουργώντας μάλιστα και ειδική επικοινωνιακή καταιγίδα για να το κάνουν, όπως λένε, πιο φωναχτό. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Τα θύματα και οι καταστροφές πάρα πολύ μεγάλες.
και κυρίως η πολιτική ζημιά που έχουν κάνει, η απογοήτευση που έχουν σπείρει, είναι εξίσου πολύ μεγάλη. Αν κάτι πέρα από το αθόρυβο έργο, όπως λένε, είναι αυτό που φωνάζει στην Αττική, είναι το αντιλαϊκό έργο που με μοιρασμένους ρόλους και στην τοπική διοίκηση, ιδιαίτερα στην περιφέρεια Αττικής, υλοποίησε η περιφέρεια και μαζί με την κυβέρνηση, με μοιρασμένους ρόλους σε συνέχεια των προκατόχων τους. Τα έργα που φωνάζουν είναι οι πάνω από 140 νεκροί στο Μάτι, στη Μάνδρα, στη Δυτική Αττική, στη Β' Πειραιά. Από την έλλειψη αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρικής πρόληψης, σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, την ίδια ώρα που τους άκουγε από τα κανάλια να λένε ότι δυστυχώς έτυχε στραβή στη βάρδια τους. Έργα που φωνάζουν, ανύπαρκτα έργα που φωνάζουν, στο Θριάσιο, στη Δυτική Αθήνα, στις δικές μας τις γειτονιές, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι και εργαζόμενοι ζούμε με την υγειονομική βόμβα των σκουπιδιών και της κομματερής στη φυλή, είναι τα νέα μέτρα και τα νέα έργα, όπως ο αποτεφρωτήρας μολυσματικών, που μόλις πριν από λίγες μέρες έδωσαν άδεια στα κρυφά για παράταση για τα επόμενα 3 χρόνια, κάνοντας και όλα τα χατήρια των μεγαλοεργολάβων. Αθόρυβος είναι ο καρκίνος που κατατρώει το λαό της Δυτικής Αθήνας. Με την τελευταία έρευνα των στοιχείων της Ελστάτ για τα έτη 1999-2015 να φανερώνουν ότι 31% η αύξηση των θανάτων από νεοπλασίες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, από τον καρκίνο δηλαδή, τη στιγμή που στην υπόλοιπη Αττική δεν ξεπερνάει το 10%. Οι εργαζόμενοι του λεκανοπεδίου είναι βέβαιο ότι το 2014 απέρριψαν την πολιτική που εφαρμόζονταν και στην περιφέρεια Αττικής. Αυτό που δεν ήξεραν, όπως είναι αυτό που έμαθαν και μετά από 1 χρόνο και με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζοντας τις ελπίδες τους σε υποσχέσεις και παχιά λόγια, είναι ότι θα μπει η ίδια βάρβαρη εγκληματική δολοφονική πολιτική από την πίσω πόρτα. Ο προϋπολογισμός όλων αυτών των χρόνων στον προσανατολισμό και τις ιεραρχήσεις ήταν ίδιος και απαράλλακτος, εκτός από επιμέρους διαφορές. Αυτό που έχουν και παρουσιάζουν επομένως αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα είναι τα γνωστά που παρουσίαζαν και οι προηγούμενοι, έργα βιτρίνας, βιοκλιματικές αναπλάσεις πολλών εκατομμυρίων, σεμινάρια και ημερίδες, καμπάνιες για την ενίσχυση των μεγαλοξενοδόχων, εκθέσεις όπως η γνωστή Cannabis Expo για την νομιμοποίηση του χασίς, τη στιγμή που θεραπευτικές μονάδες, προγράμματα απεξάρτησης υποχρηματοδοτούνται, κέντρα πρόληψης είναι ανύπαρκτα ή όσα υπάρχουν δεν επαρκούν. Ας δούμε μόνο τα κριτήρια μεγάλων προβλημάτων που εμείς αναδείξαμε ως λαϊκή συσπήρωση και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για μας είναι προτεραιότητα, αλλά δεν είναι σε προτεραιότητα για όσους εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους και πώς στάθηκε η Περιφέρεια Αττικής απέναντι σε αυτά. Λέμε για τα μεγάλα ζητήματα όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, η διαχείριση των λοιμάτων. Το κριτήριο για το πώς θα γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων και το ποιος θα την κάνει, με ποια μορφή, παραμένει και σήμερα αποτέλεσμα του πότε θα αποφασίσουν ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ποιοι επιχειρηματίες για να αναλάβουν τη διαχείριση των σκουπιδιών που για αυτούς είναι χρυσός, πότε θα μοιράσουν αυτή τη μεγάλη χρυσοφόρα πίτα και αφού τη χωρίσουν πώς θα κερδίζουν ολοένα και περισσότερο φτιάχνοντας στην κυριολεξία μια υγειονομική βόμβα για το λαό του λεκανοπεδίου. Μπροστά στους μεγαλοεργολάβους με τους οποίους θα άνοιγαν δίθε πόλεμο, έχουν χάσει και τη μιλιά τους ακόμα και τις στάχα διαφορές τους με τους προηγούμενους. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το Δήμο Φιλής, το γειτονικό Δήμο, όπου βρίσκεται και η χωματερή και όλο το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων της Φιλής. Εκεί δεν φτάνει μόνο το ελεσβερίσι που συνήθως γίνεται στους Δήμους στην τοπική διοίκηση πριν τις εκλογές εμφανίζονται ακομμάτιστοι και υπερκομματικοί.
Εκεί λοιπόν μπροστά στους μεγαλοεργολάβους των σκουπιδιών άφησαν κατά μέρους τις διαφορές τους και κατεβαίνουν από κοινού η Νέα Δημοκρατία με το σημερινό δήμαρχο που έχει και τον για πάρα πολλά χρόνια υποψήφιο του συνασπισμού μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βάπουλα. Στην ίδια παράταξη. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αποδεικνύει ότι και στην τοπική διοίκηση, πέρα από την κεντρική πολιτική σκηνή, κάνουν στην άκρη όσες διαφορές κι αν έχουν, όταν είναι να εξυπηρετήσουν μεγάλα συμφέροντα, δείχνοντας και εικόνες από το μέλλον για το πώς όταν τα συμφέροντα ξαναζοριστούν θα τους βάλουν και όλους μαζί να τους βγάλουν τη βρώμικη δουλειά. Η πολιτική για την αντιπλημμυρική θωράκιση δεν εμποδίζει κάθε χρόνο να πνίγονται άνθρωποι και γειτονιές. Τα έργα αυτά να υποχρηματοδοτούνται. Για τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν υποτίθεται προϋπολογίσει, άλλοι λένε 485 εκατομμύρια. Η Δούρου στις τηλεοράσεις λέει ότι έχει προϋπολογίσει 520 εκατομμύρια. Οι εξαγγελίες, όπως είναι γνωστό, δεν κοστίζουν. Αυτά που διαθέτουν δεν ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια για την αντιπλημμυρική θωράκιση όλης της Αττικής. Και όμως την ίδια στιγμή ρέει πακτολός χρημάτων που προσφέρεται για παράδειγμα στην ανάπλαση του Βαλερικού Όρμου 150 εκατομμύρια. Εδώ από τα 150 εκατομμύρια τα 80 δίνονται άμεσα. Τη Δευτέρα δίνεται η παραχώρηση του χώρου από την κυβέρνηση, τη Τρίτη εγκρίνονται οι μελέτες του Ιδρύματος Νιάρχου, Τετάρτη ξεκινούν τα έργα fast track διαδικασίες. Εδώ για ένα αντιπλημμυρικό έργο στην Καβάλας, για ένα αντιπλημμυρικό έργο στη Θηβών, για ένα αντιπλημμυρικό έργο στον Κηφισό που καταστράφηκε το 2014, παλώθηκε σε ορισμένα σημεία το 2019. Και όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος τρέμει και συνεχίζει να αγωνιά κάθε φορά που βρέχει να κοιτάει τον ουρανό. Για να φτιαχτούν και να πιστοποιηθούν ακόμα και παιδικές χαρές εδώ στη Δυτική Αθήνα, μετράει και τα ψηλά. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν 2 εβδομάδες είχαν έρθει εδώ οι σύντροφοι εκλεγμένοι, η Δημοτική Αρχή του Χαϊδαρίου, για να ζητήσει χρήματα από την Περιφέρεια για να πιστοποιηθούν παιδικές χαρές. Εδώ τις μετράγανε μία-μία. Δεν τις βγάλαν πάνω από 22. Εδώ τσιγκουνεύονται ακόμα και τα λίγα ευρώ. Αντί να τις πιστοποιήσουν και να τις φτιάξουν όλες, τις μετρήσανε, είδατε και με ακρίβεια, 22, ούτε 25, ούτε 30. Την προηγούμενη εβδομάδα η Περιφερειακή Αρχή πανηγύριζε γιατί έβγαλε ένα πόρισμα για τις προηγούμενες πλημμύρες, ένα πόρισμα που ήδη παρήγγειλαν σε δικούς τους εμπειρογνώμονες, οι ίδιοι το παρουσίασαν, οι ίδιοι το διαφήμισαν και έλεγαν ότι δεν θέλουν καμία ευθύνη για τις καταστροφές στην Πάνδρα για παράδειγμα ή πιο πριν για τη Δυτική Αθήνα. Γιάννης Κερνάη δηλαδή και Γιάννης Πίνη. Να θυμίσουμε ότι οι ίδιοι με τους ίδιους σχεδόν εμπειρογνώμονες διαβεβαίωναν και πιο πριν και για τη Δυτική Αθήνα και για τη Μάνδρα και πιο πριν για το Μάτι και όπου έγιναν μεγάλες καταστροφές ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι οι περιοχές είναι θωρακισμένες είτε για πλημμυρικά φαινόμενα ή για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλα. Και το λέμε και το εννοούμε. Έχουν τεράστια πολιτική ευθύνη για όλες τις καταστροφές, έχουν τεράστια πολιτική ευθύνη για τα θύματα και έχει έρθει η ώρα και μόνο γι' αυτό, πέρα από την απογοήτευση των ψεύτικων ελπίδων, έχει έρθει η ώρα να τιμωρηθούν, πολιτικά για τη γύμνια του περίφημου κρατικού μηχανισμού όταν είναι για τις ζωές και τα σπίτια του λαού. Το λέμε και το εννοούμε, θα είναι ένα ακόμα έγκλημα να μείνουν ατιμόρυτοι. Πρέπει να τιμωρηθούν και πρέπει να τιμωρηθούν ιδιαίτερα από τις συνοικίες της Δυτικής Αθήνας πολύ σκληρά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν χρειάζεται να κάνουμε λόγο
για αντισεισμική θωράκιση, για την αντιπυρική προστασία, για την κοινωνική πολιτική, την οποία αυτή φυσικά κοινωνική πολιτική εννοούν τα λίγα ψίχουλα που παίρνουν από τους φτωχούς για να τα δώσουν στους πιο εξαθλιωμένους. Δεν μιλάμε βέβαια και για αναγκαία για την νεολαία έργα, όπως τα αθλητικά έργα. Είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες άθλησης, άσκησης και ψυχαγωγίας του λαού της περιφέρειας. Εδώ δεν έχουν να δώσουν. Και όταν είναι να δώσουν, τα δίνουν με καθυστέρηση, τα δίνουν με πολύ μεγάλες γραφειοκρατικές δυσκολίες για να φτιαχτεί ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, για να ταλαιπωρούνται εκατοντάδες παιδιά που πηγαίνουν να αθλούνται σε αυτούς τους χώρους. Αλλά όταν είναι όμως για τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ, εκεί τα εκατομμύρια τα δίνουν και τα σπαταλούν χωρίς να τα λογαριάζουν. 35 εκατομμύρια για το Μελισανίδη, 7 εκατομμύρια στον Αλαφούζο για να κάνει σουίτες να βλέπει με τους φίλους του από πάνω από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και πάει λέγοντας. Φυσικά, νομίζουμε ότι είναι γνωστό τι έγινε τα 5 χρόνια όσον αφορά και άλλες σοβαρές πλευρές. Τη συντήρηση, τη φύλαξη, την ασφάλεια πάρκων και πλατιών, ώστε να μπορεί ο κόσμος να καθίσει, να απολαύσει και να δει τα παιδιά του να παίζουν με ασφάλεια. Αρκεί μια επίσκεψη, παραδείγματος χάρη, σε μεγάλα πάρκα που έχει στην ευθύνη της η περιφέρεια Αττικής, όπως το πεδίο του Άρεως, το πάρκο Τρίτσι, και εκεί να πάμε φυσικά πριν πάει η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας με το φεστιβάλ και το καθαρίσει και το κάνει κούκλα. Να πάμε πιο πριν για να δούμε το μαύρο χάλι που υπάρχει. Για να πάμε και για να συντριβεί από τα ίδια μας τα μάτια η εικόνα του παραδεισένιου κήπου που παρουσιάζουν στις συνεντεύξεις τους, προεκλογικά τα σουλουπώνουν λίγο για να βγάλουν τις φωτογραφίες και μετά τα παραδίδουν στο έλεος της καταστροφής και της απαξίωσης. Για όποια έργα, για βασικές υποδομές και τα όποια έργα για αυτά, η κυριαρχεί η αποσπασματικότητα, η αναποτελεσματικότητα, η ανεπάρκεια. Δεν υπάρχει κανένα συνολικό σχεδιασμός ούτε για τα ρέματα, ούτε για την αντιπλημμυρική προστασία, ούτε για την αντιπυρική προστασία, ούτε για την αντιπυρική θωράκιση. Στηρίζουν την ίδια στιγμή όλες τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που τσακίζουν τα δικαιώματα και τη ζωή των εργαζομένων. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Και δεν είναι ζήτημα ανικανότητας, όπως λένε οι άλλοι μνηστήρες των αστικών κομμάτων που κατεβαίνουν στο στίβο της διεκδίκησης της περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι κάνουν μια βολική για αυτούς κριτική, ότι είναι τάχα η ανικανότητα, ότι είναι η απειρία, ότι είναι το ύφος και το στυλ που κυβερνούν, για να κρύψουν ότι όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, τα οποία είναι τα ίδια και στου πρώτου βαθμού τοπική διοίκησης, είναι τα ίδια και στο δεύτερο βαθμό, είναι τα ίδια και στην κεντρική πολιτική σκηνή, είναι τα ίδια με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, είναι τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι με την κατάσταση στον χώρο της υγείας, είναι βαθιά ταξική επιλογή, είναι βαθιά ταξική πολιτική αυτό το χάλι και αυτή μπορεί να αλλάξει. Ένα πρώτο βήμα είναι να τιμωρηθούν οι πολιτικοί τους να ετηθεί και στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές και στις ευρωεκλογές, στις εθνικές όποτε και να γίνουν. Ο εργαζόμενος λαός, οι δυτικές συνοικίες να στηρίξουν τη λαϊκή συσπήρωση, τους αγωνιστές που συμπορεύονται με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να διεκδικήσουν τη ζωή τους, να ζούμε σε πόλεις ανθρώπινες με δικαιώματα όπως αξίζει στην εποχή μας και όχι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Να μην επιτρέψουμε την επιστροφή σε χρεοκοπημένες πολιτικές επιλογές που μας έφεραν ως εδώ. Με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού μπορεί να γίνει μια μεγάλη διαφορά, μπορεί να σηκωθεί ένα πόη παραπάνω ο λαός μας, να πάρει κουράγιο, δύναμη για τους αγώνες της επόμενης μέρας. Γεια και χαρά, καλή δύναμη σε όλους.